Γεια σας. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας. Γεια. Το παιδάκι που ακούτε από πίσω είναι πίσω από το στίκερ. Είμαστε καθοδόν για να πάμε κάπου οικογενειακώς και θέλουμε να κάνουμε και βίντεο. Και έχω... Θα βάλω ένα smiley face να καλύπτει το πρόσωπό σου. Αυτοκόλλητο, σαν αυτοκόλλητο λέγεται. Λοιπόν, κάθε φορά χειρότερο να αρκισώ. Οι με. Κάτω από το βίντεο που κάναμε μαζί μπορούμε να σταματήσουμε τη διαγενειακή μεταβίβαση τραύματος. Υπάρχει εξής ερώτηση. Έχει δύο ερωτήσεις. Λοιπόν, Θέκλα. Ερώτηση. Μήπως μεγαλώνοντας, αν έχουμε συνεξαρτητική προσωπικότητα και δεν το έχουμε αντιληφθεί, δεν έχουμε κάνει ψυχοθεραπεία, μήπως γνωρίζουμε κάθε φορά και χειρότερο να αρχίσω? Όπως το αλκοόλ που αν μπει στο τρυπάκι πίνεις όλο και πιο πολύ. Σε μένα έτσι συνέβη. Κάθε φορά ο επόμενος να αρχίσως και χειρότερος. Ο χειρότερος όλων, ο και καλυμμένος, ο τελευταίος δηλαδή. Μάλιστα. Και υπάρχει άλλον ένα σχόλιο κάτω από το live 20 Ιουλίου φιλία και σχέσεις, ξέρω εγώ. Αχ, να σε είχα ακούσει στα 40, αλλά τότε ήσουν μικρούλα Θέκλα. Είμαι 62 και τώρα επιτέλους το πήρα απόφαση. No more games. Ούτε με εμένα, ούτε με άλλους. Τι ωραία έκφραση αυτή. No more games. Όχι games. Άλλα παιχνίδια, ούτε με εμένα, okay. Ούτε με τον εαυτό μου, ούτε με άλλους. Θέλει πρόγραμμα, αφοσίωση, πίστη και τύχη. Μην πέσουμε πάλι σε τσογλάνια. Πόσο με ανεβάζει αυτή η έκφραση. Εκφράζει το θυμό μου. Αυτή η έκφραση τσογλάνια είναι trademark του Πάνου. Ναι. Trademark. Αυτός την έχει πει. Την έχει... την έχω κατοχυρώσει. Την έχεις κατοχυρώσει, ναι. Η αλήθεια είναι ότι του βγήκε ένα θόρμητα αυτή η λέξη. Ναι. Όταν έξε μπρος, τίασε το χειρότερο να άρχισε της δικής του ζωής. Αυτό ήταν πρωτού γνωριστούμε φυσικά. Και μετά όταν το ανέφερε, λέει, μου βγήκε ένα αυτόματα να πω αυτή τη λέξη. Με έξω πάνω καταλάβατε ότι είναι ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος, ευγενική ψυχή. Και δεν είναι εύκολο γι' αυτό. Δεν ανεβάζεις εύκολα τους τόνους, ούτε λες εύκολα βαριές κουβέντες. Ναι. Όπως αυτός σου βγήκε, πώς σου βγήκε, πηγαία. Ναι, ναι. Δεν θα ξαναστείλω κανένα vibe. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τραβήξω νάρκη σου. Έχω στίγμα. Δεν υπάρχουν shortcuts. Θέκλα, μπράβο, θα μείνω μόνη να λυθούν τα μάγια μακριά από τα τσογλάνια. Αυτά τα δύο σχόλια τα θεώρησα ότι είναι... Συναφή. Ναι, είναι συναφή για να κάνουμε αυτό το βίντεο κάθε φορά και χειρότερο να άρχισω. Καταρχάς, εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η χειρότερη να άρχισει είναι και καλυμμένη. Ναι, ισχύει. Η πιο επικίνδυνη. Ο πιο επικίνδυνος ναρκισσιστής είναι αυτός ο οποίος το κρύβει επιμελώς ότι είναι ναρκισσιστής. Ο λεγόμενος ευάλωτος ναρκισσιστής ή κρυφό ναρκισσιστής. Με βάση την πολύ όμορφη δουλειά της δόκτωρου Ζραμάνιν Τριβάσουλα και την ταξινόμηση της, την αδρήν της ταξινόμηση, υπάρχουν 5 τύποι προσωπικότητων, ναρκισσιστικών προσωπικότητων, εναντιωματικών προσωπικότητων. Οι ναρκισσιστές, οι άνθρωποι με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, μπορούν να είναι είτε μεγαλομανείς, φανεροί ναρκισσιστές, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν όλα τα σημάδια του ναρκισσιστή και δεν τα κρύβουν, τα πενεύονται κιόλας. Ναι, δεν περηφανεύονται. Μου είπε μια κοπέλα, μάλλον μας έγραψε σχόλιο κάτω από ένα βίντεο. Μια κοπέλα λέει: έχω στη ζωή μου έναν άνθρωπο που θεωρώ πως είναι ναρκισσιστής και του το είπα και μου είπε: είμαι γούστο μου και καπέλο μου. Τι λέτε, είναι. Θεωρώ και εγώ παρά είναι. Υπάρχουν οι ευάλωτοι ή κρυφοί ναρκισσιστές, αυτοί που θα τους εξηγήσω τελευταίων τι είναι. Υπάρχουν οι κακοήθεις ναρκισσιστές, είναι εκείνοι οι οποίοι διαπνέονται από ιδιαίτερη κακία, φθόνων και εκδικητικότητα, και αυτοί οι κακοήθεις ναρκισσιστές είναι εκείνοι οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην σκοτεινή τριάδα, τη βρωμερή σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητος, τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι ικανοί να κάνουν να φτάσουν σε εγκλήματα. Η σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητος είναι ένα σχήμα το οποίο περιγράφει τον τύπο προσωπικότητας που έχουν οι εγκληματίες. Οι δολοφόνοι παιδιών, οι κατεξακολούθηση δολοφόνοι, οι κατεξακολούθηση βιαστές. Αυτοί οι εγκληματίες λοιπόν έχουν τρία στοιχεία. Έχουν τον κακοήθη ναρκισσισμό, δηλαδή είναι ναρκισσιστές με έντονη την εκδικητικότητα και
το φθόνο και την κακία, έντονη όμως, και την κακοήθεια, έχουν μακιαβελισμό, δηλαδή δεν τους ενδιαφέρει να καταπατούν τους νόμους, να καταπατούν τα δικαιώματα των άλλων, να κοροϊδεύουν τους άλλους προκειμένου να ανεληχθούν. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, ναι, αυτό είναι το σλόγκαν των μακιαβελιστών, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Και στην περίπτωση του κακοήθους ναρκισιστή, ο σκοπός είναι εγώ να νιώσω ανακούφιση και ας καταστραφούν ψυχές, άνθρωποι, βρέφοι, ενήλικες στο διάβαμο. Και το τρίτο στοιχείο της σκοτεινής τριάδας της προσωπικότητας είναι η ψυχοπαθητικότητα. Η ψυχοπαθητικότητα είναι πολύ επικίνδυνο στυλ προσωπικότητας, το ψυχοπαθητικό στυλ προσωπικότητας. Γιατί πάνω μου, ξέρεις, είναι πολύ επικίνδυνο το ψυχοπαθητικό στυλ προσωπικότητας, γιατί είναι οι ευάλωτοι ναρκισιστές σε μεγένθυνση. Ψυχοπαθητικότητα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχω γνωστική ενσυναίσθηση, καταλαβαίνω δηλαδή ποια πράγματα που θα πω θα κάνουν επίκληση στο συναίσθημα και θα επηρεάσουν τους άλλους ανθρώπους. Άρα ξέρω τι να πω, ξέρω πώς να παρουσιάσω τον εαυτό μου ώστε να είμαι σαγηνευτικός, ελκυστικός, να προκαλώ λύπηση στους άλλους και να περνάω την εικόνα ενός κακόμοιρου, κακοποιημένου παιδακίου, ενώ στην ουσία είμαι ένα τέρας. Αυτή είναι η ψυχοπαθητικότητα. Και η ψυχοπαθητικότητα έχει ως σλόγκαν «Δεν με νοιάζει τίποτα και κανένας, θέλω μόνο να εκτονωθώ». Και είμαι ικανός να κοροϊδέψω τους άλλους προκειμένου να συνεχίσω ανενόχλητος να παράγω το έργο μου. Καταλάβεις, ενώ η διαφορά από την κοινωνιοπαθητικότητα, ξέρεις ποια είναι? Όχι. Ναι, η κοινωνιοπαθητικότητα είναι το στοιχείο εκείνων που ένας άνθρωπος γνωρίζει, αναγνωρίζει τους νόμους και τις αρχές μιας κοινωνίας, αλλά δεν νοιάζεται για αυτές. Ο κοινωνιοπαθής είναι λιγότερο επικίνδυνος από το ψυχοπαθητικό. Εντάξει. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει κοινωνιοπάθεια. Μπορεί να το καταλάβεις πιο εύκολα αυτό, δες μου. Ναι, μπορείς να τον καταλάβεις και πιο εύκολα. Και επίσης ένας άνθρωπος που έχει κοινωνιοπάθεια έχει απορρίπτει πλήρως ή αγνοεί πλήρως τους κοινωνικούς κανόνες ο κοινωνιοπαθής. Ενώ ο ψυχοπαθητικός αγνοεί πλήρως την αξία της ανθρώπινης ζωής. Δηλαδή μπορεί ένας κοινωνιοπαθής να λυπηθεί και έναν άνθρωπο και να μην το σκοτώσει, ο ψυχοπαθής θα το σκοτώσει οπωσδήποτε. Χρησιμοποιώ τον όρο ψυχοπαθητικότητα και όχι ψυχοπαθής, επειδή υπάρχει μία παρανόηση στην καθομιλουμένη και οι άνθρωποι που έχουν ψυχικές διαταραχές ονομάζονται ψυχοπαθείς ή ψυχικώς πάσχοντες και είναι διαφορετικό αυτό από την ψυχοπαθητικότητα. Ναι. Κατάλαβες τώρα τι ψυχοπαθητικότητα τι είναι? Θα έλεγα ότι η ψυχοπαθητικότητα είναι ο ευάλωτος κρυφός ναρκισισμός σε όλο του το μεγαλείο. Άρα είπαμε η σκοτεινή τριάδα της προσωπικότητας έχει μέσα κακοήθεις ναρκισιστές, κακοήθη ναρκισισμό, ψυχοπαθητικότητα και μακιαβελισμό. Ο μακιαβελισμός είναι ένας όρος που προήρθε από το έργο του Μακιαβέλη, ο ηγεμόν. Ο Μακιαβέλη ήταν ένας συγγραφέας στην Αναγέννηση, ο οποίος έγραψε ένα έργο που περιέγραφε τον επιτυχημένο ηγεμόν, αυτόν ο οποίος πατάει επί πτωμάτων και ο σκοπός αγιάζει τα μέσα προκειμένου και να πάρει την εξουσία αλλά και να διατηρήσει την εξουσία. Είναι άνθρωποι δολοπλόκοι που μηχανεύονται διάφορα προκειμένου να επιτύχουν τους σκοπούς του. Λοιπόν, είπαμε. Πάμε πίσω στους τύπους των ναρκισιστών. Ελπίζω να μην σας χάνω στη... Ο Πάνος έχει συνηθίσει σε αυτά τα ανοίγματα που κάνω στη σκέψη μου, ότι ξεκινάω από ένα σημείο που κάνω ολόκληρη άλλη παράγραφο, επιστρέφω πίσω. Λοιπόν, λέγαμε για τους τύπους των ναρκισιστών. Ο μεγαλομανής ναρκισιστής είναι εκείνος ο οποίος έχει όλα τα στοιχεία του ναρκισισμού και τα πενεύεται κιόλας. Ο κακοήθης ναρκισιστής είναι αυτός ο οποίος μπορεί να είναι ευάλωτος συνήθως ο κακοήθης, μπορεί να είναι και μεγαλομανής, αλλά έχει έντονο το στοιχείο της εκδικητικότητας και της κακίας. Είναι ιδιαίτερα κακές ψυχές, μαύρες ψυχές, σκοτεινές οι κακοήθης ναρκισιστές. Μετά υπάρχει το στοιχείο του κοινοτικού ναρκισιστή, που είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εξωτερικά παρουσιάζει στον κόσμο ότι είναι ένας καλός άνθρωπος, ότι είναι φιλάνθρωπος, ότι βοηθάει τους άλλους ανθρώπους, ότι κάνει σπουδαία έργα και φροντίζει να έχει μια καλή κοινωνική εικόνα, ενώ μέσα στο σπίτι του,
μέσα στην οικογένεια του, μέσα στο ζευγάρι του, αν έχει σχέση, βγάζει κακία. Κοινοτικοί ναρκισσιστές μπορεί να είναι, για παράδειγμα, ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος ο οποίος κάνει σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο και βγαίνει στην τηλεόραση, βγαίνει, ξέρω εγώ, σε διάφορα γκαλά και διαφημίζει το φιλανθρωπικό του έργο, ενώ μέσα στο σπίτι του να κακοποιεί τη γυναίκα του, τα παιδιά του και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και υπάρχουν και γυναίκες κοινοτικές ναρκισσιστές, όχι μόνο άντρες. Το άλλο στοιχείο, το τελευταίο στυλ ναρκισσιστικής προσωπικότητας που είναι και το πιο σπάνιο, είναι αυτό των καλοηθών ναρκισσιστών, ο καλοήθης ναρκισσιστής, που είναι μια ελάχιστη πιθανότητα ένας ναρκισσιστής να είναι καλοήθης. Και οι καλοήθης ναρκισσιστές είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εκπαιδευτεί, δεν έχουν διαπαιδαγωγηθεί, δεν έχουν ψυχοεκπαιδευτεί ούτως ώστε να αποκτήσουν συναισθηματική συνέστηση και αρχές και αξίες, οι οποίοι όμως όταν τους υποδείξει κάποιος ότι αυτό που κάνεις, ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργείς είναι κακοποιητικός προς τους άλλους ανθρώπους, και όταν τους δώσουν, έχουμε ένα τελείο σκυλάκι, σκυλίτσα, και όταν τους δώσουν ανατροφοδότηση τα θύματα τους, ότι με αυτή σου τη συμπεριφορά με έχεις πληγώσει, οι καλοήθεις ναρκισσιστές συγκλονίζονται, νιώθουν άσχημα και κάνουν δουλειά με τον εαυτό τους. Οπότε, έχω πει και άλλες φορές ότι εδώ στο κανάλι μπορεί να μπει κάποιος να παρακολουθήσει τα βίντεο, ο οποίος δεν είναι ναρκισσιστής. Η μόνη περίπτωση ένας ναρκισσιστής παρακολουθώντας τα βίντεο να βοηθηθεί είναι η περίπτωση να είναι καλοήθης ναρκισσιστής. Ο οποίος καλοήθης ναρκισσιστής, παρακολουθώντας τα βίντεο και ακούγοντας ιδιαιτέρως τις ιστορίες κακοποίησης και τραυμάτων που διαβάζουμε συχνά εδώ στο κανάλι, τις ιστορίες σας που τις διαβάζω και τις σχολιάζω, άμα ακούει ότι, ξέρεις, κάποιος άλλος άνθρωπος που λειτουργούσε σαν εμένα έχει προκαλέσει τόσο πόνο σε άλλους ανθρώπους, μπορεί όντως αυτός ο άνθρωπος να συγκλονιστεί, να πάρει τον εαυτό του σηκωτό στη ψυχοθεραπεία, να κάνει πνευματικό αγώνα, να κάνει ψυχοεκπαίδευση εντατικά, ούτως ώστε να αλλάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στους ευάλωτους ναρκισσιστές, οι κρυφό ναρκισσιστές, που όπως είπα είναι και ο πιο επικίνδυνος τύπος από τους απλούς τύπους ναρκισσιστών. Γιατί κάποιος μπορεί να πει, τι λες βρε Θεκλά, ο κακοήθης είναι ο πιο επικίνδυνος. Όχι. Ο κακοήθης είναι επικίνδυνος, αλλά συνήθως οι κακοήθεις ναρκισσιστές έχουν ξεσπάσματα τα οποία τους προδίδουν. Δηλαδή, μπορεί ένας κακοήθης ναρκισσιστής να μην είναι μεγαλομανής, γιατί είπαμε οι μεγαλομανείς ναρκισσιστές είναι αυτοί οι οποίοι το πενεύονται πως είναι και ναρκισσιστές, να είναι πιο ήπιον τόνων, αλλά επειδή ακριβώς η κακοήθεια, η κακία και η εκδικητικότητα είναι τόσο έντονη μέσα τους, προδίδεται. Γιατί θα γράψεις ένα σχόλιο, εμένα δεν με νοιάζει, κυρία Θεκλά, τι λες, ότι υπάρχει δικαιοσύνη στο σύμπαν και ότι εγώ να κοιτάξω τον εαυτό μου και να μην με νοιάζει τι έχει κάνει ο πρώην μου ή η πρώην μου. Εγώ θέλω να πονέσει. Εδώ κάποιος ο οποίος εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, άθελά του φανερώνει την κακοήθεια του, δεν είναι έτσι? Ναι. Η εκδικητικότητα είναι το βασικό στοιχείο των κακοήθων ναρκισσιστών. Οι κρυφοί ναρκισσιστές, αυτοί που είναι κρυφοί ναρκισσιστές, ευάλωτοι ναρκισσιστές, χωρίς να είναι και κακοήθεις ταυτόχρονα, είναι οι πιο δύσκολα ανιχνεύσιμοι. Και γι' αυτό και πιο επικίνδυνοι. Γιατί ξαναλέω, ο κακοήθης ναρκισσιστής κάποια στιγμή θα ξεφύγει. Ξέρεις τι έχω στο μυαλό μου τώρα? Έχω στο μυαλό μου ότι είναι πιο επικίνδυνη, γιατί μπορεί να φας και τη ζωή σου μετά αυτούς. Ναι. Στο μυαλό μου τώρα έχω μία περίπτωση. Χθες το βράδυ βλέπαμε μία εκπομπή. Το βίντεο αυτό το γυρίζουμε το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2024. Ξέρω ότι θα ανέβει σήμερα ή αύριο. Και είναι ένα βίντεο το οποίο το γυρίζουμε την επομένη του γάμου μου. Business as usual. Λοιπόν, παρακολουθούσα μία εκπομπή χθες το βράδυ, εντάξει. Και η εκπομπή αυτή είχε κάποιες αποκαλύψεις, κάποια ηχητικά. Εκεί στα ηχητικά δεν έγινε ξεκάθαρο ότι ένα πρόσωπο το οποίο παρουσίαζε τον εαυτό του ως θύμα και ως καημένο και ως γλυκούλικο πρόσωπο, ότι δεν ήταν. Ένας κακοήθης ναρκισσιστής κάτι θα κάνει και θα τον καταλάβεις. Εκεί του θα τον καταλάβω. Μπορεί να ξεγελάει το πανελλήνιο, ρε παιδί μου, όταν παρουσιάζεται ως ένα καημένο, κακοποιημένο παιδί με τρυφερότητα ή τέλος πάντων με αθωότητα στις τηλεοράσεις, αλλά εκεί του ή αυτοί που τον ηχογραφούν έχουν αντιληφθεί την κακοήθεια. Μάλιστα. Ενώ ο ευάλωτος ναρκισσιστής, ο κρύφος ναρκισσιστής, μπορεί να μην έχει τέτοια ξεσπάσματα ξεκάθαρης κακοήθειας. Γιατί ο ευάλωτος ναρκισσιστής τι μπορεί να κάνει? Ο ευάλωτος ναρκισσιστής μπορεί να σου την πει,
μπορεί να ξεσπάσει πάνω σου, αλλά μετά θα σου πει: ξέρεις αγάπη μου, ξέρεις μωρό μου, είχα δύσκολα παιδικά χρόνια και τρώγα ξύλο και είχα το ένα και είχα το άλλο και έχω για παράδειγμα την τάδε διαταραχή ή έχω CPTSD ή έχω το ένα ή έχω το άλλο και γι' αυτό το έκανα. Αναθολώς ήταν νερά δηλαδή. Είμαι αποφευκτικός. Είμαι από... Ωραίο ανέκδοτο αυτό με την αποφευκτικότητα. Το έλεγα. Το έλεγαν, είμαι αποφευκτικός. Όχι, το έχω σκεφτεί μόνος μου ότι θα μπορούσα να το λένε. Γιατί δεν νομίζω να ξέρουν αυτή την ορολογία να την πούν. Έχει και διαβασμένους νομίζω. Ναι, έχει υποψυχοεκπαιδευτές στο καράλι μας. Ναι. Εγώ γι' αυτό δεν κάνω τόσα πολλά βίντεο για το στυλ δεσμού, γιατί δεν θέλω να βρίσκουν όπλα τα ναρκισίδια. Δηλαδή αν ακούνε ότι λέω ότι υπάρχει το στυλ δεσμού, το αποφευκτικό, θα σου πει: α, δεν φταίω εγώ που είμαι μαλάκας και που κοροϊδεύω τους ανθρώπους. Είμαι αποφευκτικός ο Καμενούλης. Λοιπόν, άρα ο πιο επικίνδυνος τύπος είναι του κρυφοναρκισιστή. Και ήθελα να πω ότι όσο ένας άνθρωπος ψυχοεκπαιδεύεται και μαθαίνει ότι είναι ο ίδιος συνεξαρτώμενος και ότι οι άνθρωποι που τον ελκύουν είναι ναρκισιστές, είναι πολύ λιγότερο πιθανόν να τα φτιάχνει, είτε να φτιάχνει ερωτική σχέση είτε φιλική σχέση με κάποιον που να είναι ξεκάθαρα ναρκισιστές. Άρα αυτό που είπε η φίλη, ο τελευταίος, ο χειρότερος, ο κρυφονάρκισος, ισχύει. Και έκανε όλη αυτή την κουραστική εισαγωγή, κουραστική. Όχι, όχι, καθόλου. Για να εξηγήσω ότι ο κρυφονάρκισος είναι χειρότερος από τον μεγαλομανή ναρκισιστή. Σαν mini webinar ήταν. Ο Πάνος δεν μιλάει γιατί αναλογίζεται. Ναι, ναι, εγώ αναλογίζω. Και αναστοχάζεται. Ναι, ισχύει. Να σου πω να γελάσεις. Το 2004, 20 χρόνια πριν, όταν έφαγα το ξύλο από εκείνον τον μεγαλομανή ναρκισιστή, 24 του Μάρτη του 2004, πήρα μια πολύ συνειδητή απόφαση ότι δεν θα ξαναενώσω τη ζωή μου με έναν άνθρωπο που να είναι ξεκάθαρα ναρκισιστής. Δεν ήξερα τότε τον όρο ναρκισιστής. Ήξερα τον όρο βίαιος. Και νόμιζα ότι τελείωσα. Ξεμπέρδεψα. Τώρα που πήρα απόφαση ότι δεν θα είμαι ξανά με άνθρωπο που είναι βίαιος, που υψώνει τον τόνο της φωνής του, που σπάει πράγματα, που απειλεί ότι θα σε δει, λέω εντάξει, έχω γλιτώσει. Έχω γλιτώσει από τον τοξικό μαγνήτη μου. Δεν. Και μετά άρχισα να γνωρίζω και εγώ ευάλωτα περασματάκια. Ναι. Τι μιλάει αυτό σήμερα. Δεν μιλάς σήμερα. Όχι, εγώ θα ξέρεις, θα τα πω στο τέλος. Έχω καταλήξει σε key points. Πες μας τα. Έχω μιλήσει πολλή αρχή. Ώρα. Από την αρχή. Δεν θα κάνουμε λίγο να πω. Άντε να πω. Να πεις. Για πες. Λοιπόν, να το πιάσουμε από τη συνεξάρτηση πρώτα. Ναι. Γιατί και οι δύο περιπτώσεις νομίζω μιλάνε για συνεξάρτηση, έτσι. Δικιά τους συνεξάρτηση. Δικιά τους συνεξάρτηση. Και ότι ελκύονται από ναρκισιστές. Αυτή η συνεξάρτηση θέλει λίγο ψάξιμο, δεν θέλει. Πολύ ψάξιμο. Δεν είναι... δεν είναι να το πάρουμε γλυκά και να πούμε αχ, τι παθαίνω εγώ που είμαι συνεξαρτώμενος. Καημενούλης ή καημενούλα. Καημενούλης και λοιπά. Είναι θέμα η συνεξάρτηση. Θεματάρα. Περιπτωζάρα. Δεν είναι αρετή. Όχι. Θέλει ψάξιμο. Άμα δεν την ψάξουμε, στάνταρ θα πέφτουμε συνέχεια σε χειρότερους. Δεν το συζητάω. Αλλά και να μην ψάχνουμε να βρούμε κάποιον, δεν θέλουμε και να είμαστε συνεξάρτητοι συνέχεια. Η συνεξάρτηση μολύνει όλες μας τις σχέσεις. Ναι, γιατί όπως... Και όλους μας τους ρόλους. Δεν ξέρω αν το θυμάται ο κόσμος που το έχεις πει, ότι η συνεξάρτηση δεν είναι αγάπη. Δεν μπορεί να αγαπήσει πραγματικά ο συνεξαρτώμενος. Η συνεξάρτηση είναι μια θέση αδυναμίας από την οποία υποθέτει λανθασμένα ο συνεξαρτώμενος ότι αν υπηρετήσει έναν άλλον άνθρωπο τότε θα αποκτήσει λίγη από τη δύναμη του και ότι θα προσδιοριστεί από τον άλλον άνθρωπο, θα καθοριστεί από τον άλλον άνθρωπο. Οπότε αν είμαστε συνεξαρτώμενοι και δεν έχουμε ερωτική σχέση, γιατί μπορεί να
έχουμε τελειώσει ένα γάμο κακοποιητικό, μια σχέση κακοποιητική, αλλά εξακολουθούμε να μην κάνουμε ψυχοθεραπεία και να μην αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα της συνεξάρτησης. Όπως είπα και προηγουμένως, η συνεξάρτηση θα μολύνει και τις άλλες μας σχέσεις. Για παράδειγμα, δεν θα είμαστε δυνατοί γονείς. Δεν θα είμαστε ψυχικά. Τι θες, αγαπή μου? Όχι, ναι, ναι, ναι. Δεν θα είμαστε ψυχικά ανθεκτικοί και δυνατοί γονείς. Και για παράδειγμα, μπορεί να μην έχουμε το θάρρος να βάλουμε όρια στα παιδιά μας ή να τα διαπαιδαγωγήσουμε με σοφία. Άρα μολύνεται και ο γονεϊκός μας ρόλος αν εξακολουθήσουμε να είμαστε συνεξαρτώμενοι. Ή επίσης και η σχέση μας με μέλη της οικογένειας μας που είναι ναρκισσιστικά επίσης είναι κακοποιητική και προς εμάς και προς τα παιδιά μας αν έχουμε παιδιά, αν παραμένουμε συνεξαρτώμενοι. Είναι μεγάλο πρόβλημα η συνεξάρτηση, δεν είναι δικαιολογία, ούτε καμάρι είναι. Και αυτόν λεχθέντων. Τους νάρκησες, τους αγάπησες, ο συνεξαρτώμενος? Τους λάτρεψε, δεν τους αγάπησε. Τους αγάπησες, αλήθεια. Αγάπη πιάσει δεξιά λωρίδα, μα θες. Όχι, τους λάτρεψε, λέω. Η λατρεία είναι εντελώς διαφορετική από την αγάπη. Λατρεύω σημαίνει σε βάζω πάνω από εμένα, σε θεωρώ πιο σημαντικό από μένα και σε υπηρετώ. Αυτό σημαίνει το λατρεύω. Να το αγαπώ σημαίνει συνδέομαι από έναν ίσο χώρο. Βεβαίως ο συνεξαρτώμενος δεν αγαπάει τους νάρκησους. Άρα αυτός που έχει ζήσει τη ζωή του ως συνεξαρτώμενος και έχει μπλεχτεί σε διάφορες σχέσεις, έχει και κυρίως με νάρκισσους, όπως λέμε εδώ και στα σχόλια, από τον κακό στο χειρότερο, ακόμα και όταν χωρίσει από εκεί, είναι σε θέση να αγαπήσει? Όχι. Έναν καλοήθη? Όχι. Μόνο πρόβλημα θα το δημιουργήσει. Και ένας καλοήθης άνθρωπος που δεν είναι συνεξαρτώμενος, δεν θα δεχθεί να μπει σε σχέση με ένα συνεξαρτώμενο. Δεν θα νιώσει άνετα, δεν θα νιώσει καλά με την λατρεία που θα του δώσει ο συνεξαρτώμενος. Άρα δεν είναι καθόμαστε στην άκρη μέχρι να φύγουν τα μαγιά, όπως υπόθηκε? Δεν είναι αυτό που είπε η φίλη, να σου διαβάσω ακριβώς τι είπε η φίλη. Ακριβώς το μου λες και εσύ που είπε. Είπε, δεν θα ξαναστείλω κανένα vibe, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τραβήξω να άρχισε, έχω στίγμα, δεν υπάρχουν shortcuts. Αυτό το είπε εννοώντας ότι δεν υπάρχουν σύντομοι δρόμοι, πρέπει να κάνω ψυχοθεραπεία, πρέπει να κάνω ψυχοεκπαίδευση. Okay, αυτό εννοούσε. Θα μείνω μόνη να λυθούν τα μάγια μακριά από τα τσουγλάνια. Επειδή έγραψε δεν υπάρχουν shortcuts και θα μείνω μόνη και είναι κάτω από ένα βίντεο που εξηγούμε την ψυχοεκπαίδευση για την ψυχοθεραπεία, υποθέτω ότι εννοούσε ότι θα κάνω δουλειά με τον εαυτό μου. Εντάξει, είναι το shortcuts, ok, δεν έμεινε εκεί. Έμεινε το μυαλό μου στα μάγια, δηλαδή δεν είναι κάτι είναι μαγικό. Είναι εντός εισαγωγικών τα μάγια. Ναι. Είναι ένας τρόπος να εκφράσεις, ρε παιδί μου, ότι σαν να έχεις μάγια και δεν μπορείς να μείνεις μακριά από κακοποιητικούς ανθρώπους. Ναι, ναι, κατάλαβα, ok. Υποθέτω, δηλαδή είναι ο τρόπος που ερμηνεύω εγώ το σχόλιο. Και εδώ βλέπετε ότι έχω καλή διάθεση όταν ερμηνεύω σχόλιο. Οπότε όταν λέω ότι κάποιο σχόλιο είναι τοξικό με τόση καλή διάθεση που έχω, το πιο πιθανό να έχω δίκιο. Ναι, ναι. Εσύ είσαι πιο αυστηρός όταν μετριάζεις σχόλια από μένα. Πες το αυτό. Ο Πάνος πολλές φορές κοιτάει τα σχόλια. Του λέω εγώ να κοιτάει τα σχόλια για να μου δίνει, παιδί μου, μια ανατροφοδότηση τι πρέπει να κοιτάξω, τι πρέπει να σχολιάσω, να μετριάσω. Και πολλές φορές μου δείχνει κάποια σχόλια που του φαίνονται ότι ίσως αυτά τα σχόλια να μην είναι καλοήθεια, αλλά είναι καλοήθεια. Ναι. Πες το αυτό που νομίζω ότι είναι εγώ μια αυστηρή. Συμβαίνει αυτό, συμβαίνει αυτό. Και νομίζω ότι έχεις εμπειρία όχι μόνο στο να δεις το περίεργο, το τοξικό. Έχεις εμπειρία στο να δεις και το καλό, αλλά ίσως εκφρασμένο κάπως. Ναι, μπορεί να μην είναι εκφρασμένο με τον κατάλληλο τρόπο. Γι' αυτό μερικές φορές κάνω διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ναι. Συνήθως διευκρινιστικές ερωτήσεις κάνω όταν κάποιος καταλαβαίνει ότι και καλυμμένα κάνει νέγκινγκ, αλλά μπορεί και να κάνω γιατί δεν είμαι σίγουρη. Και όταν ένας άνθρωπος είναι καλοήθης, αν του κάνεις μια διευκρινιστική ερώτηση, θα σου γράψει όχι εννοούσα αυτό και αυτό και ξεκαθαρίζει το θέμα. Λοιπόν, πίσω στο ζήτημα που έλεγες, ότι εμείς οι συνεξαρτούμενοι πρέπει να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας. Πίσω στο ζήτημα είναι να καταλάβουμε ότι το να είσαι και να λες συνεξαρτώμενος δεν είναι το καλό παιδί, απαραίτητα. Δεν είναι το καλό παιδί που την πατάει συνέχεια. Θέλει λίγο ψάξιμο. Το παλαβό παιδί. Θέλει ψάξιμο. Γιατί γίνεται αυτό? Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι το κλειδί είναι να καταλάβεις ότι έχει λίγο πρόβλημα το ικανότητα να αγαπήσεις. Ότι δεν μπορείς να αγαπήσεις. Ότι δεν μπορείς να αγαπήσεις.
Άμα καταλάβεις ότι δεν μπορείς να αγαπήσεις, τότε ίσως να είναι μια όθηση στο ψάξιμο. Να σου πω κάτι. Δεν μπορείς να αγαπήσεις όταν οτιδήποτε πράττει το πρόσωπο αναφορά σου στον ναρκισσιστή που είσαι συνεξαρτώμενος με αυτό, το θεωρείς αυτομάτως καλά πραγμένο. Και αποδίδεις συνεχώς καλές προθέσεις, χωρίς να έχει ο άλλος καλές προθέσεις. Τότε σημαίνει ότι δεν μπορείς να προστατεύσεις κανέναν. Και παιδιά να έχετε μαζί, δεν μπορείς να τα προστατεύσεις. Να το πω αλλιώς. Ίσως το δεν μπορείς να αγαπήσεις ακούγεται λίγο σκληρό. Δεν μπορείς να δουλέψεις πάνω σε μια σχέση. Δεν μπορείς να δουλέψεις. Δεν σημαίνει αγαπώ, δεν σημαίνει δουλεύω πάνω στη σχέση για να την κάνω καλύτερη. Εντάξει, σημαίνει, αλλά θέλω να το εκφράσω έτσι. Ίσως είναι πιο κατανοητό. Δεν μπορείς να δουλέψεις. Κάθεσαι σαν παρατηρητής και δεν έχει, δεν έχει και βασικά συνεξάρτηση. Βασικά δεν είναι στα ενία στον άλλο ρε παιδί. Δεν μου, έχει και λες, κάνε και συνεξάρτηση, μια εγωπάθεια, έναν εγωκεντρισμό. Βεβαίως έχει. Έχει μια τεμπελιά. Συνεξάρτηση έχει μια τεμπελιά στο να πάρεις αποφάσεις. Οι συνεξαρτώμενοι αφήνουν τους ναρκισσιστές της ζωής τους να αποφασίζουν για εκείνους, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Αυτό δεν είναι ένα είδος εγωκεντρισμού κι αυτό. Δηλαδή, αποφύγεις ευθύνης θα έλεγα. Πάλι βλέπεις τα πράγματα, έστω και με καλές προθέσεις, αλλά βλέπεις τα πράγματα σε σχέση με τους άλλους. Μάλλον σε σχέση με τον εαυτό σου. Βασικά ο συνεξαρτώμενος θέλει να βρίσκεται μέσα στο comfort zone του. Που και είναι το comfort zone του, η ζώνη άνεσης του ναρκισσιστή. Να υπάρχει κάποιος άλλος που να παίρνει αποφάσεις στη ζωή του. Ναι. Πόσες φορές εμείς το έχουμε ξαναμοιραστεί ότι υπήρξαμε συνεξαρτώμενοι σε όλες μας τις προηγούμενες σχέσεις, πρώτου συναντηθούμε. Θυμάσαι στις αρχές που σου έλεγα πολλές φορές. Δηλαδή, sorry λίγο, μου ήρθε και κάτι άλλο. Δηλαδή το να ετεροπροσδιορίζεσαι έχει μια άνεση. Α, μπράβο, comfort zone, ναι. Ναι, έχει μια, ο ετεροπροσδιορισμός έχει μια άνεση. Λες, εντάξει, δεν θα κάνω κάτι, δεν θα δουλέψω. Με προσδιορίζει άλλος. Και δεν θα φταίω εγώ, θα φταίει ο άλλος. Και θα φταίει ο άλλος. Α, μπράβο. Αυτό έχει και τοξικότητα. Βεβαίως έχει. Πρόκειται για ένα δυσπροσαρμοστικό στυλ προσωπικότητας. Δεν είναι υγιές στυλ προσωπικότητας στην εξάρτηση. Δεν είχαμε κάνει εκείνα τα webinars πριν 10 μήνες περίπου, τα οποία υπάρχουν στο η λίστα αναπαραγωγή στο webinars για όσους βρίσκεστε στο τρίτο επίπεδο της συμμετοχής και πάνω, που τα είχαμε κάνει και διαζώσει στην Αθήνα πριν ένα χρόνο περίπου. Αυτό που. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ συνεξάρτησης και υγιού στυλ προσωπικότητας, ναρκισισμού και υγιού στυλ προσωπικότητας. Και ήταν δύο κομμάτια του webinars, τα οποία υπήρχαν τα ερωτηματολόγια που έχουν να κάνουν με το NPD κλπ. Τα οποία ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι η υγιή στάση ζωής η συνεξάρτηση. Η υγιή στάση ζωής είναι υγιής προσωπικότητα, ασφαλές στυλ δεσμού, άνθρωπος που αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του και είναι vigilant, είναι σε επιφυλακή και δουλεύει συνεχώς ώστε να βελτιώσει τον εαυτό του. Και μία έκπτωση είναι η συνεξάρτηση, μία άλλη έκπτωση είναι ο ναρκισισμός. Ναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι να το βάλεις κορώνα στο κεφάλι σου ότι είμαι συνεξαρτώμενος, άρα όλα καλά. Δεν φταίω εγώ. Ακριβώς. Αυτό που θέλω να σου πω προηγουμένως, θυμάσαι στην αρχή όταν γνωριστήκαμε, που σου είχα πει εγώ εσένα, θυμάσαι, που σου είπα θέλω να με προσέχεις γιατί έχω την τάση να συνεξαρτώμαι, θυμάσαι? Ναι. Και σου είπα αν με δεις να γίνομαι ρε παιδί μου παθητική και αν με δεις να γίνομαι χαλή να με πατήσεις, με την αγάπη σου πρόσεξε με. Ναι. Και επίσης στις αρχές πάλι πολύ συχνά σου έλεγα αποφάσισε. Γιατί ας πούμε θα πηγαίναμε κάπου και μου λες πού θες να πάμε. Σου λέω πες και εσύ. Ναι. Take a decision, take a risk. Συνηθίζεις, ναι. Γι' αυτό θέλει δουλειά και δεν θέλει. Εγώ χρειάστηκα δουλειά για να αποφασίζω για μένα. Δηλαδή όλο εκείνο τον καιρό που ήμουν μόνη μου πρωτού γνωριστούμε, έμαθα να λέω όχι. Δηλαδή αν με παίρναν τηλέφωνο να με προσκαλέσουν να πάω κάπου που δεν ήθελα να πάω, έμαθα να λέω όχι, όχι ευχαριστώ, δεν με εκφράζει το να έρθω σε αυτό το μέρος. Ή όχι ευχαριστώ, σήμερα δεν νιώθω ότι θέλω να βγω προς τα έξω, θέλω να μείνω σπίτι μου να κοιμηθώ για παράδειγμα. Ενώ παλιά ήμουν people pleaser, δεν έλεγα όχι σε κανένα. Συνηθίζεις αυτό στον ετεροπροσδιορισμό. Ναι. Και μην νομίσουμε, δεν είναι βαράμε τους εαυτούς μας ή τους άλλους συνεξαρτώμενους, απλά λέμε ότι θέλει δουλειά. Λέμε την αλήθεια. Θέλει δουλειά. Λέμε την αλήθεια. Και όταν εμείς αρχίσαμε να συγκατοικούμε και να έρχονται οι πρώτες τριβές, γιατί σε μια συγκατοίκηση υπάρχουν τριβές, εννοείται. Από το ποιο αφήνει τον. Ποιος δεν έχει τραβήξει το καζανάκι, μέχρι το ποιος δεν έχει ακούσει τι του είπες. Και χαζά πράγματα, μικρά πράγματα. Υπάρχουν τριβές ανάμεσα σε ένα ζευγάρι. Ναι. Αν είσαι συνεξαρτώμενος και δεν ξέρεις να διαμαρτύρεσαι, τι κάνεις?
Δεν διαμαρτύρεσαι, σομπίνεις που λέμε στα κυπριακά. Σομπίνει. Τα καταπίνει μέσα σου και κάποια στιγμή κάνει έκρηξη. Άμα είναι δύο συνεξαρτωμένοι μαζί, θα έχουμε δύο ωραίες εκρηξάρες. Τέλος πάντων, οπότε σε κάποια φάση θυμάσαι που σου έλεγα πρέπει να μάθεις να μου λες αυτό που έκανες δεν μ' αρέσει. Και πρέπει και εγώ να μάθω να σου λέω αυτό που έκανες δεν μ' αρέσει και να το λέμε χωρίς να νιώθουμε ότι κάνουμε έγκλημα. Και χωρίς να νομίζουμε ότι θα χαλάσει η σχέση μας επειδή κάναμε μια. Μια παρατήρηση ή ένα παράπονο. Θυμάσαι. Ναι, ναι. Δεν είναι πιθανό να έχει και τοξικότητα αυτό το καταπίνεις γιατί θα το αποδώσεις τον άλλον μετά. Ναι, σίγουρα δεν είναι γενναία στάση ζωής. Το υγιές είναι. Γίνεται κάτι που δεν σου αρέσει να δώσεις ανατροφοδότηση. Να πεις αγάπη μου, αυτό που έκανες με έκανε να νιώσω έτσι. Και να δώσεις και στον άλλον την ευκαιρία να ακούσει τι λες. Και φυσικά και ο άλλος να είναι ενεργητικός ακροατής και να ακούει του λες και να το συζήτησε. Γιατί πολλές φορές, εμείς έχουμε αυτό, ότι πολλές φορές εγώ βλέπω κάτι που κάνεις ή κάτι που δεν κάνεις και δεν ξέρω το σκεπτικό σου από πίσω. Και όταν έρθω να σου δώσω ένα τροφοδότηση και μου εξηγείς το σκεπτικό, καταλαβαίνω ότι τα πράγματα είναι διαφορετικά από ό,τι τα κατάλαβα. Αλλά δεν επικοινωνήσουμε ποτέ πώς θα το ξέρουμε αυτό. Ναι. Πώς θα το ξέρουμε αυτό. Οπότε δύο άνθρωποι οι οποίοι δεν εκφράζει την αντίθεση του κανένας και δεν εκφράζει την απογοήτευση του ίσως ή το γεγονός ότι δεν ένιωσε καλά με μια συμπεριφορά, δεν θα μάθουν ποτέ ο ένας τα πραγματικά κίνητρα του άλλου ή δεν θα μάθουν ποτέ τι στυλ προσωπικότητας έχει ο άλλος. Γιατί ένα κριτήριο για να δεις αν ο άλλος έχει ένα υγιές στυλ προσωπικότητας είναι αν σε ακούει όταν δίνεις ανατροφοδότηση. Και αν έχει τη διάθεση να καταλάβει πως νιώθεις και έχει τη διάθεση να κάνει και αυτός κινήσεις και να κάνεις και εσύ τους ώστε να βρείτε έναν καλύτερο τρόπο να συνυπάρχετε αρμονικά. Οπότε, ναι, κάθε φορά είναι και χειρότερος ναρκισσός. Ο χειρότερος ναρκισσός είναι ο ευάλωτος ναρκισσιστής, αυτός που το κρύβει επιμελώς. Και αυτός ο οποίος έχει 17.000 δικαιολογίες να πει για μια πράξη του και ένα ξέσπασμα του και μια συμπεριφορά του. Αυτός ο οποίος συνεχώς λέει, επικαλείται τα τραύματά του. Αυτός ο οποίος έχει μια δακρύβρεχτη ιστορία να πει για το πώς κατέληξε, για παράδειγμα, να είναι έτσι, να είναι αλλιώς και δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Κρυφοναρκισσιστής και ευάλωτος ναρκισσιστής είναι κάποιος ο οποίος δεν θα σε βρήσει, δεν θα σου επιτεθεί άμεσα. Μπορεί όμως να σου κάνει την τιμωρία της σιωπής για μέρες. Ναι. Το stonewalling και η τιμωρία της σιωπής είναι ξεκάθαρα ναρκισσιστικό όπλο ψυχολογικού πολέμου. Και όπως είπε και ο Πάνος, το έχεις βρει καλύτερα από μένα. Αν δεν κάτσουμε να δουλέψουμε τη συνεξάρτησή μας, όσες γνώσεις κι αν έχουμε, το πιο πιθανό να πηγαίνουμε σε χειρότερους ναρκισσίστες που θα είναι πιο και καλυμμένοι. Ούτε το να μείνεις μόνος σου χωρίς να κάνεις ψυχοθεραπεία και ψυχοεκπαίδευση έχει νόημα. Και το πώς θα μείνεις μόνος σου. Τι εννοείς? Με ποιο τρόπο, με ποιο σκεπτικό θέλεις να μείνεις μόνος σου. Άμα είσαι με ένα καταθλιπτικό σκεπτικό και πάλι στα ίδια, δεν λέει κάτι. Μα έχει κόσμο που λέει: εγώ θα μείνω μόνος μου, θα αφοσιωθώ στα παιδιά μου, θα μεγαλώσω τα παιδιά μου. Γυναίκες, για παράδειγμα, που έχουν χωρίσει από έναν ναρκισσιστικό κακοποιητικό σύντροφο και λένε: εγώ θα αφοσιωθώ στα παιδιά μου και θα μείνω μόνη μου. Και... ναι, αλλά πώς. Καταθλιπτικά και. Και καταλήγουν να κάνουν συναισθηματικές αιμομιξίες με τα παιδιά τους και. Κουτουλουπού, κουτουλουπού. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει εύκολος δρόμος να αποφύγει ένας άνθρωπος τη σκληρή πνευματική δουλειά. Δεν υπάρχει. Ναι. Αν παραμείνεις χωρίς σχέση, θα είσαι πάλι με το συνεξαρτώμενο εαυτό σου, ο οποίος είναι προβληματικός. Και επίσης να θυμίσω και αυτό που άκουσα που είπες τις προάλλες κάπου, ότι δεν κάνουμε κάτι από ανάγκη, το κάνουμε από επιθυμία. Όταν πάψει να είναι ανάγκη, θα είναι εντάξει. Να κάνουμε μια σχέση από ανάγκη. Ούτε σχέση από ανάγκη, ούτε. Ούτε μοναξιά από ανάγκη. Ούτε μοναξιά από ανάγκη. Δηλαδή, μοναχικότητα, μάλλον. Μοναχικότητα. Ναι. Ο καθένας μας έχει τις δικές του ηθίκες. Και ανάλογα με τις συνθήκες του θα πορευτεί, όμως είναι αναπόφευκτο, εάν θέλεις να έχεις μια υγιή ζωή, το να κάνεις δουλειά με τον εαυτό σου. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, να εξελιχθείς πνευματικά, ψυχικά, συναισθηματικά, να εξηγιάνεις το στυλ της προσωπικότητας σου, αν δεν κοπιάσεις. Είναι ιστορία παρόμοια όπως με το
πώς θέλει κάποιος να φτιάξει σώμα. Αν δεν χτυπηθεί στο γυμναστήριο ή στη γυμναστική έξω στη φύση, δεν θα κάνεις σωματάρα, ρε παιδί μου. Όσο και αν το επιθυμείς. Ναι. Αυτό στο group των ανδρών δεν το λέγαμε αυτό, στο Zoom των ανδρών, στο πέμπτο επίπεδο. Ναι. Και έλεγα εγώ το παράδειγμα μιας κοπέλας που γνωρίζω, η οποία είναι λίγο νεότερη από μένα και έχει εξαιρετικά όμορφο σώμα. Γιατί η κοπέλα πάει στο γυμναστήριο καθημερινά, γυμνάζεται, προσέχει τη διατροφή της και είναι στρατιώτης στη γυμναστική της. Και λέει αυτό το πράγμα. Εγώ δεν μπορώ να συγκρίνω. Για το φθόνο δεν μιλούσαμε. Για το ναι, φθόνο. Για το φθόνο λέγαμε. Λέω, εγώ δεν μπορώ να συγκρίνω τον εαυτό μου αυτή την κοπέλα η οποία βάζει την προσπάθεια για να έχει αυτό το σώμα. Το ίδιο είναι και με την ψυχή. Αν δεν βάλει την προσπάθεια, όπως κάποιος βάλει την προσπάθεια στο σώμα και έχει το αποτέλεσμα, και εδώ πρέπει να πούμε ότι ό,τι σωματότυπο κι αν έχεις, ό,τι γονίδια κι αν έχεις, όσα κιλά κι αν είσαι, αν βάλεις την προσπάθεια και γυμνάζεις, θα έχεις ωραιότερο σώμα. Αυτή η Ashley Graham, την έχεις δει την Ashley Graham? Ποια είναι αυτή? Νομίζω την έχω δείξει, είναι μια μοντέλα στην Αμερική που έχει και τρία παιδάκια. Έχει τρεις γιους. Η δεύτερη είναι δίδυμη. Μια που είναι plus size μοντέλο. Α. Και η Ashley Graham κάνει όλη μέρα γυμναστική. Δηλαδή είναι η κοπέλα 1,75 πόσο είναι και μωρά είναι και 150 κιλά, 140 κιλά πόσο είναι, όμως γυμνάζεται όλη μέρα. Οπότε ακόμα και εκείνο το σώμα το παχύσαρκο, μωρά είναι και 130, 120, δεν ξέρω, είναι γεμάτη κοπέλα. Έχει κάνει και κάτι φωτογραφίσεις που ήταν έγκυος, είναι και φωτογράφος άντρας της. Έχει κάνει κάποιες φωτογραφίσεις που είχαν μπει και στο εξώφυλλο της Vogue που ήταν έτσι μια αναγεννησιακή εγκυμονούσα γυναίκα. Ήταν έτσι πολύ, πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ναι. Είναι ωραία κοπέλα, εντάξει. Δεν λέω να είμαστε όλοι σε εκείνα τα κιλά, ούτε λέω ότι είναι καλό ή κακό. Είναι ο σωματότυπος της κοπέλας. Ακόμη και εκείνη όλη μέρα γυμνάζεται. Γιατί ενώ για το σώμα μας το καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να γυμναστούμε για να το κάνουμε πιο όμορφο, να μην το καταλαβαίνουμε και για την ψυχή μας? Έλατε. Γυμνάστε την ψυχή σας. Ψυχοεκπαίδευση, προσωπικός πνευματικός αγώνας, το λες και ψυχογυμνάσιο και ψυχογυμναστική. Ψυχογυμναστική, ναι. Αυτά. 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 Και ποτέ δεν ξέρεις πότε θα συναντήσεις έναν άνθρωπο της προκοπής που να μην είναι ναρκισσιστής, οπότε αν δεν κάνεις τώρα τη δουλειά μπορεί να συναντήσεις έναν άνθρωπο και να μην μπορείς να τα αποκριθείς. Σωστά. Και να μην γουστάρει κιόλας να είναι μαζί σου άμα σε βλέπει να τον λατρεύεις. Σωστά. Σημειώστε το αυτό. Ένας άνθρωπος με υγιές στυλ προσωπικότητας τρομάζει όταν πάει ο άλλος και τον λατρεύει. Και δεν είναι αγάπη η λατρεία. Δεν είναι αγάπη. Αυτά. Αυτά. Έχετε να πεις κάτι καταληκτικό, κύριε Πάνο? Όχι, νομίζω το κλείσαμε ωραία. Γεια. Bye. Bye.